Η οποία είναι ανίκητη. Δυστυχώς είναι ανίκητη. Τελευταία συνέβη κάποιο περιστατικό που σου έβγαλε εκτός αυτού? Κοίταξε, είναι σε τέτοια δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορώ να σταθώ στα προσωπικά. Χριστίνα, παλεύω όπως όλοι οι Έλληνες που δεν είναι πάμπλουτοι, που είναι ανήκω στη μεσαία κατηγορία. Εντάξει, δεν έχουμε να φάμε, δεν ξέρω για πόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει δουλεύουμε, βγάζουμε τα προστοζήν και υπάρχουμε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό θυμώνω πάρα πολύ με οτιδήποτε ξεκεντράρει. Τα παίρνω, ας πούμε, πάρα πολύ στο κράνιο με τη ρεπούση. Α, με όλα αυτά που... και το τελευταίο, ναι, ας πούμε. Τσαντίζομαι πάρα πολύ, ας πούμε, μέσα στην... στο πρόβλημα της χώρας βγαίνει μια κυρία η οποία θέλει να καταργήσει από τους Έλληνες την Ιερά Πανήγυρη. Μου τη δίνει. Mm-hmm. Το θεωρώ θεωρώ χοντρό πρακτορυλίκι αυτό που κάνει. Για να φεύγουμε από το θέμα. Εσύ το λες από πλευρά πίστης δηλαδή? Όχι, το λέω από πλευρά ότι δεν πας να ξεπατώσεις από ένα λαό που αυτή τη στιγμή πάσχει τρομερά και το γάμο και τη βάπτιση και τη γλώσσα. Mm-hmm. Δηλαδή αν δεν έχουμε γνώση, εγώ ανήκω και σε μια τάξη ανθρώπων η οποία είχα ένα ταλέντο, μια κλίση στα αρχαία ελληνικά και τα θεωρώ ρίζα. Εδώ έχουμε δώσει γλώσσα στη μισή Ευρώπη. Πού πας, μωρή, να πεις καταργώ τα αρχαία ελληνικά? Και το μάθημα των θρησκευτικών και τα... και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή δεν πας να ξεπατώσεις από έναν λαό και αυτό να προβάλλεται διακαώς από τα νεοφιλελέδια ως θέμα. Δεν γίνεται. Δεν πας να ξεπατώσεις το βασικό. Όταν λέω την Ιερά Πανήγυρη δεν εννοώ το Θεό, που ουσιαστικά η γλώσσα είναι Θεός, γιατί όχι. Εν αρχή είναι ο λόγος. Γενικά στην οικογένεια...